Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, διοργανώνει στο Ρεθύμνο και συγκεκριμένα στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου μία εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και δίκαιη ανάπτυξη. Το παρόν δίνει και ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, βουλευτής Δυτικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και αναπληρωτής τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να συνομιλήσουμε, να καλησπερίσουμε τον κύριο Τσίπρα στην εκπομπή μας, να τον ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία του. Κύριε Τσίπρα, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ξεκινήσουμε. Θέλω ένα σχόλιο σας αναφορικά με τα τραγικά τα γεγονότα, με τον πόλεμο στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς θα χαρακτηρίζατε τη στρατηγική που έχει ακολουθήσει μέχρι και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση με φώτο την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στρατιωτικό υλικό από τη μία, ηχηρές κυρώσεις από την άλλη. Καταρχάς, θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι μετά από αυτό το οποίο έγινε, δηλαδή την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, παραβιάζοντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα στην περιοχή και νομίζω πέρα από τον ουκρανικό λαό, που είναι αυτός που σηκώνει αυτό το οποίο γίνεται, ο μεγάλος χαμένος θα είναι συνολικά η Ευρώπη. Και από γεωπολιτική άποψη, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να είναι χαρούμενος από αυτά που λέγονται ότι συσπυρώθηκε η Ευρώπη κτλ. Αλλά και από οικονομική άποψη. Δυστυχώς, εμείς θα είμαστε ίσως από τους πιο χαμένους, από τους χαμένους της Ευρώπης, αλλά αυτό μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Να παρατηρήσω απλώς ότι πριν ακόμα την εισβολή, στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, η Ελλάδα το πλήρωνε χειρότερα από άλλες χώρες. Στο μεγάλο πρόβλημα της ενέργειας, όπου εκτοξεύτηκαν τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και όχι μόνο του ηλεκτρικού ρεύματος, η Ελλάδα το πλήρωνε χειρότερα από άλλες χώρες και το καθεξής. Υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύει κανείς ότι αυτά είναι τα δεδομένα, ότι και τώρα, αν ενταθούν τα ζητήματα αυτά, ήδη έχουν εκτοξευτεί οι τιμές και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, είμαστε από τις χώρες εκείνες που θα μας χτυπήσουν περισσότερο. Είμαστε πολύ εκτεθειμένοι. Σαν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είναι προφανές ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πίεση και την διπλωματική και την οικονομική προς τη Ρωσία να κάνει πίσω. Να σταματήσει δηλαδή τις εχθροπραξίες και την εισβολή στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα χρειάζεται πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Ξέρετε, αλλάζουν αρκετά πράγματα και χρειάζεται μια ψυχραιμία στο τι αποφάσεις παίρνονται. Μάλλον το κριτήριο της κυβέρνησης δεν είναι το εθνικό συμφέρον και μια ψύχρεμη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Και από τη μια μεριά η αποστολή θανατηφόρου αμυντικού υλικού. Από την άλλη μεριά μια συμπεριφορά σαν να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως και στην πρώτη γραμμή των προθήμων. Γύρω από τα αντίμετρα απέναντι στη Ρωσία, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μας ωφελεί. Οπότε, αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, κύριε Τσίπρα, δεν θα έστελνε στρατιωτικό υλικό. Δεν είναι απλά στρατιωτικό, είναι θανατηφόρο. Υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν στείλει, ας πούμε, αλεξίσφαιρα, έχουν στείλει κράνη. Καταρχήν, να σας πω, οι μισές νατοϊκές χώρες και οι μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν στείλει γενικά αμυντικό υλικό. Δεν ισχύει δηλαδή ότι θα ήμασταν κάποια εξαίρεση. Γύρω χώρες της περιοχής μας. Να σας πω, η Τουρκία, καλά, ανεξάρτητα αν δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν προβαίνει σε καμία κύρωση και δεν λέω να τους αντιγράψουμε. Αλλά θέλω να πω, ο καθένας κρίνει με βάση καταρχάς το εθνικό του συμφέρον και μετά με βάση τον οργανισμό στον οποίο ανήκει. Το Ισραήλ, το οποίο έχει εξαιρετικές σχέσεις και με τις ΗΠΑ και με την Ουκρανία, δεν αποστέλλει αμυντικό υλικό. Λοιπόν, για λόγους που έχουν να κάνουν με ιδιαιτερότητες της περιοχής μας, άλλωστε ποτέ δεν έχουμε στείλει αμυντικό υλικό σε εμπλεκόμενες χώρες, θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο σοβαρή στάθμιση των πραγμάτων. Και θεσμικά από εκεί πέρα, αν το δείτε, ο τρόπος που πάρθηκε η απόφαση με την απουσία του Υπουργού Εξωτερικών, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, διότι δεν είναι θέμα άμυνας, είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω δείχνει μια επιπολαιότητα και μια έλλειψη σοβαρότητα στο πώς το κόμμα στα πέντε. Ξέρετε, υπάρχει ένας αντίλογος Ρωσία... σε αυτό το οποίο λέτε, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Ναι. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζαμε τα προβλήματα της Ουκρανίας και αν στη θέση της Ρωσίας ήταν η Τουρκία. Άσχετα με το τι έγινε στο παρελθόν, μη σταθούμε στο τι έγινε στο παρελθόν και αν δεχτήκαμε βοήθεια ή όχι, δικαιούται η Ελλάδα να περιμένει βοήθεια από συμμάχους του ΝΑΤΟ? Αυτό καθόλου δεν έχει να κάνει με το αν στέλνουμε ή δεν στέλνουμε σήμερα αμυντικό υλικό σε δύο εμπλεκόμενες χώρες. Αυτό είναι ένα μύθευμα το οποίο υποστηρίζεται και πιστεύω τουλάχιστον αυτοί που γνωρίζουν και το λένε, γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε κρατήσει σαν χώρα έτσι κι αλλιώς μια καθαρή στάση εξ αρχής. Έχουμε καταδικάσει την παντελώς αδικαιολόγητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
ακολουθούμε και υποστηρίζουμε το ότι πρέπει να υπάρξουν και διπλωματικές και οικονομικές κυρώσεις και πίεση προς τη Ρωσία να κάνει πίσω. Από εκεί πέρα πολλά άλλα πράγματα είναι εκ του περισσού. Να σας θυμίσω ότι η Τουρκία είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ, συνεπώς δεν υφίσταται ζήτημα άλλες χώρες του ΝΑΤΟ είτε στην Ευρώπη είτε εκτός Ευρώπης και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες άλλωστε είναι μέλη του ΝΑΤΟ να υποστηρίξουν την Τουρκία ενεργά, να υποστηρίξουν εμάς μάλλον ενεργά σε μια ορισμένη όξυνση με την Τουρκία. Ο καθένας κατακτά τις θέσεις του με βάση τις διπλωματικές πιέσεις, τη διαπραγμάτευση όλο το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουμε εμείς σήμερα από την Ουκρανία, στείλουμε δεν στείλουμε αμυντικό υλικό, εγώ θα σας έλεγα μια σοβαρή στάση, θα ήταν πιο ισχυρή στάση και για το μέλλον. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία θα κρίνουν το πώς θα σταθούν απέναντί μας αύριο. Να θυμίσω δύο πράγματα. Ενώ εξελίσσεται ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, η εισβολή δηλαδή ρώσικη, έχουμε συνεχείς παραβιάσεις στο Αιγαίο, έχουμε ένα μπαράζ παραβιάσεων και υπερπτήσεων πάνω από νησιά. Αυτό, αν θέλετε, δείχνει και μια γεύση του κατά πόσο αξιοποιούνται και τα γεγονότα στην Ουκρανία από το γείτονά μας, απέναντι στην οποία δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση. Να θυμίσω δεύτερο πράγμα ότι όταν το Roots Race έκανε έρευνες, δεν ήταν πάνω στην υφαλοκροπίδα, έκανε έρευνες, δεν δεχτήκαμε ιδιαίτερη βοήθεια, όχι μόνο από τις ΗΠΑ, αλλά ειδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά από τη Γερμανία. Λοιπόν, αυτό δεν θα αλλάξει με το αν στείλουμε όχι αμυντικό υλικό στην Ουκρανία. Μάλλον αδυνατίζουμε τη θέση μας στην περιοχή όπου παίζουν αρκετοί παίκτες. Δεν παίζει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν παίζουν μόνο οι ΗΠΑ. Μάλιστα, μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τις εξελίξεις και τα γεγονότα στο εσωτερικό της Ουκρανίας, το ερώτημα είναι βέβαια θα βάλει φρένο ο Πούτιν. Ο κύριος Γιώργος Τσίπρας τι πιστεύει, ποιος είναι ο βασικός στόχος του Ρώσου αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, να δούμε λίγο τα πράγματα πριν φτάσουμε εκεί. Πιστεύω ότι δεν ήταν ο σκοπός όλης της Δύσης στο σύνολό της. Ήταν σίγουρα ορισμένων ευρωπαϊκών δυνάμεων, αλλά όχι της Δύσης στο σύνολό της, η αποτροπή της εισβολής, της ρώσικης εισβολής στην Ουκρανία. Είναι προφανές ότι υπήρχαν δυνάμεις οι οποίες επεδίωκαν μία ρήξη, ίσως και απόλυτη ρήξη, ίσως και μεταενεργειακά εκτός ανάμεσα στη Δύση και ειδικά την Ευρώπη και τη Ρωσία. Αυτό φαίνεται καταρχάς να επιτυγχάνεται. Και σας είπα ότι ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρώπη. Τώρα, αν θα χάσει η Ρωσία από αυτό το οποίο κάνει, το οποίο πιστεύω ότι έχει υπολογίσει αρκετά πράγματα, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο μέλλον. Υπάρχει μια αντίδραση του Ουκρανικού λαού που νομίζω όλοι την έχουμε δει. Δηλαδή, ακόμη και αν κερδιθεί ο πόλεμος, πολλά πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα στο πεδίο. Αν κερδιθεί εννοώ από τη Ρωσία. Και πρέπει να δούμε πού θα πάμε. Υπάρχει αρκετή συσκότηση ό,τι αφορά την πληροφορία η οποία μας έρχεται. Και πρέπει κανείς να είναι ψύχρεμος στο πώς υπολογίζεται το τι θα γίνει μετά. Πάντως ήταν μια κίνηση της Ρωσίας, πιστεύω, υπολογισμένη, με βάση ψυχρούς υπολογισμούς. Τώρα, αν θα της βγει, πολλοί πόλεμοι, ξέρετε, έχουν γίνει και μετά από 3, 5, 10 χρόνια, αποδεικνύεται ότι ήταν λάθος τις δύναμες που τις έκανε. Αναφορικά με τη στάση που κρατάει μέχρι και σήμερα η Τουρκία. Η Τουρκία πάντα στα ζητήματα αυτά σταθμίζει τα γεγονότα και κρατάει τη θέση που θα της συμφέρει περισσότερο. Περισσότερο αξία έχει να δούμε εδώ ότι πρώτον όλη αυτή η αναθεώρηση είναι αναθεώρηση συνόρων, ανεξάρτητα αν βγουν τελικά τα ρωσικά στρατεύματα εκτός Ουκρανίας ή όχι. Είναι μια κατάφορη παραβίαση του εθνούς δικαίου. Είναι μια αποσταθεροποίηση και ταυτόχρονα είναι και μια ήττα της Δύσης, ότι δεν κατάφερε να αποτρέψει την επέμβαση. Αυτά σαφώς λειτουργούν υπέρ των σκέψεων και της κατεύθυνσης που έχει στην πολιτική του μέχρι σήμερα, στην πολιτική της μέχρι σήμερα η Τουρκία. Τώρα, το πώς ακριβώς θα δράσει και αν θα της ανοίξει περισσότερο χώρο ή όχι, νομίζω είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα η Τουρκία προσπαθούσε να πατάει σε δύο βάρκες, δηλαδή της Ανατολής και της Δύσης. Αυτό από τη μια μεριά θα γίνει πιο δύσκολο το επόμενο διάστημα, γιατί οι βάρκες απομακρύνονται. Αλλά από την άλλη μεριά, αν ισχύει ότι ξαναγυρνάμε σε κάποιο ψυχρό πόλεμο, να σας θυμίσω ότι στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ακριβώς επειδή η Τουρκία ήταν η πιο γειτονική χώρα προς τη Ρωσία, αυτό ήταν το φυλάκιο δηλαδή. Αυτό αναιρεί διάφορα πράγματα τα οποία έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, όπου ακριβώς επειδή η Τουρκία έπαιζε, η Ελλάδα μπορούσε να δειχθεί σαν δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα ξανατοποθετηθούν πάνω στη σκακέρα. Μάλιστα, να αναφερθούμε λίγο και στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στο επιμελητήριο στο Ρέθυμνο. Ακρίβεια, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και δίκαιη ανάπτυξη. Έχουμε ένα μπαράζ ανατιμήσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και, βέβαια, και το ερώτημα είναι αν μπορούν να απορροφηθούν αυτές οι ανατιμήσεις, ένα μέρος τους, από την ελληνική κυβέρνηση, από το σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου.
Ναι, να αναφερθούμε καταρχάς διότι πέρα από αυτά που συζητάμε για την Ουκρανία και τις γενικότερες επιπτώσεις, ήδη ο ελληνικός λαός ζει στο πετσί του τις συνέπειες ενός κύματος ακρίβειας που προηγήθηκε της εισβολής, όπως και μια εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, που τώρα απλά κινδυνεύουν να γίνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έχει φτάσει στο 6%. Από ό,τι λένε διάφοροι αναλυτές, μπορεί να συνεχιστεί για αρκετούς μήνες αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα είναι λίγο παραπάνω. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν μιλάμε για 6% πληθωρισμό, στην τσέπη του απλού λαϊκού νοικοκυριού δεν είναι 6%, είναι πολύ παραπάνω, γιατί αυτά τα οποία αγοράζει έχουν εκτοξευτεί πολύ χειρότερα από την ενέργεια μέχρι ήδη που αγοράζει στο σούπερ μάρκετ. Και δυστυχώς είμαστε απροετοίμαστοι να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το κύμα. Είχαμε πρέπει και την πρωτοβουλία στη Βουλή σήμερα, σας διακόπτω και συγγνώμη, με το πλαφόν στις τιμές σε βασικά αγαθά. Παρακαλώ. Βέβαια, αναφορικά με την πρωτοβουλία με το πλαφόν στις τιμές υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με την υγεία, με τη διαβίωση, με τις μετακινήσεις. Έχει υπάρξει πολύ μεγάλη αργοπορία στο να τεθούν από την κυβέρνηση πλαφόν. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία που δεν υπάρχει πλαφόν. Για παράδειγμα, στην ίδρυση της κυβέρνησης, ενώ λειτουργήσαν πολλές κυβερνήσεις στη Δυτική Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν ήρθαν οι κυβερνήσεις απλά να επιδοτήσουν κάποια λαϊκά νοικοκυριά και μετά να πηγαίνουν τα χρήματα στις εταιρείες. Μπήκε πλαφόν στις τιμές που πουλάνε οι εταιρείες. Το ρεύμα ή άλλες υπηρεσίες ενέργειας ή αγαθά ενέργειας. Και νομίζω προς τα εκεί περισσότερο πρέπει να κινηθούμε. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί τελείως λάθος η όλη ενεργειακή πολιτική που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα, ήδη από το φθινόπωρο του 19. Και η βίαιη απολιγνητοποίηση και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και η προγραμματιζόμενη ιδιωτικοποίηση και της ΔΕΠΑ εμπορίας κτλ. Θέτουν μεγάλα ζητήματα στο αν μπορεί να υπάρξει εθνική ενεργειακή πολιτική που είναι απολύτως απαραίτητη αν θέλουμε να μπει ένα στόπ και εμπόδια στην εκτόξευση των τιμών. Μάλιστα. Πότε ξεκινάει η εκδήλωση? Είναι περιορισμένος και ο χρόνος σας, κύριε Τσίπρα. Είναι στις 7 η ώρα. Είναι στις 7 η ώρα, οπότε πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε βέβαια. Είστε και ένας από τους ομιλητές. Να είστε καλά. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε και εσείς καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. 7 η ώρα λοιπόν ξεκινάει η εκδήλωση του Επιμελητήριου Ερυθύμνου.